Λάμπρο, σου ζητώ συγγνώμη, πάμε στο Φώτη Κουβέλη. Μια λειτουργία η οποία ανταποκρίνεται στον ρόλο του Εθνικού Ραδιοτηλεοπτικού Φορέα. Είναι δικαίωμα του Έλληνα πολίτη. Στη μόρφωση, στον πολιτισμό, στην πολιτική ενημέρωση. Η απόφαση αυτή συντάσσεται. Συντάσσεται ουσιαστικά με εκείνο το οποίο έχουμε πει. Ότι κανένας δεν είχε δικαίωμα, κανένας δεν έχει δικαίωμα να κλείνει την εθνική ραδιοτηλεόραση και να βγάζει μαύρο στην οθόνη του. Θεωρώ ότι με βάση και την απόφαση αυτή οφείλει ο Πρωθυπουργός να θέσει αμέσως σε κίνηση συνολικά την λειτουργία της ΕΡΤ και από εκεί και πέρα βεβαίως οι αναδιαρθρώσεις, ο εξορθολογισμός, όλα εκείνα που αφορούν στην αντιμετώπιση προβλημάτων πρέπει να δρομολογηθούν. Το ζήτημα της ΕΡΤ ήταν πάρα πολύ σημαντικό και ταυτόχρονα ανέδειξε το γεγονός ότι κανένας δεν δικαιούται στο πλαίσιο μιας τρικομματικής κυβέρνησης να ενεργεί με μονομέρεια. Και ήταν μονομέρεια από τη μεριά του κυρίου Σαμαρά να προωθήσει την πράξη νομοθετικού περιεχομένου και μάλιστα μια πράξη νομοθετικού περιεχομένου η οποία δεν υπογράφεται από 4 υπουργούς. Αυτό έδειχνε, κατεδείκνυε τη συγκεκριμένη επιλογή να προχωρήσουν στην ενέργεια αυτή αγνοώντας ότι η κυβέρνηση αυτή στηρίζεται και σε άλλα 2 κόμματα. Στηρίζεται και στην Δημοκρατική Αριστερά. Με το ζήτημα της ΕΡΤ ΑΕ είναι προφανές ότι ήρθαν στην επιφάνεια και συζητήθηκαν όλα εκείνα τα ζητήματα που αφορούν στην πραγματική κατάσταση η οποία υπάρχει αλλά και στην ανάγκη της συλλειτουργίας των 3 κομμάτων στο πλαίσιο της κυβέρνησης που στηρίζουν. Εμείς επιμένουμε ότι η ΕΡΤ πρέπει να λειτουργήσει σε λίγη ώρα, να λειτουργήσει με όλες τις συχνότητές της και από εκεί και πέρα ας το επαναλάβω. Τα ζητήματα των μεταρρυθμίσεων, των αναδιαρθρώσεων, του εξορθολογισμού είναι μεγέθη τα οποία πρέπει να προωθηθούν και πρέπει να αντιμετωπιστούν. Η Δημοκρατική Αριστερά όχι μόνο δεν είναι αντίθετη με τις μεταρρυθμίσεις, αλλά είναι η επισπεύδουσα δύναμη. Άλλη τάξη ο ζήτημα όμως οι μεταρρυθμίσεις και άλλο η συγκεκριμένη επιλογή η οποία υπήρξε να διακοπεί απότομα η λειτουργία της ΕΡΤ και να αναρτηθεί το μαύρο χρώμα στους τηλεοπτικούς δέκτες. Η συζήτηση θα συνεχιστεί την επόμενη Τετάρτη το απόγευμα. Ο κύριος Πρωθυπουργός έχει στα χέρια του την απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας. Αυτή η απόφαση πρέπει να εφαρμοστεί, πρέπει να αξιοποιηθεί και βεβαίως να αντιμετωπιστούν και όλα εκείνα τα ζητήματα που έχουν σχέση με την πραγματική συλλειτουργία των 3 κομμάτων στο πλαίσιο του κυβερνητικού έργου, στο πλαίσιο της κυβέρνησης που στηρίζουμε. Ευχαριστώ.